Πρωτοφανή για τα ευρωπαϊκά δεδομένα πράξη αμφισβήτησης του δικαιώματος ενός κυρίαρχου λαού στη δημοκρατική επιλογή. Στο ύψιστο και ιερό δικαίωμα έκφρασης γνώμης. Η απόφαση αυτή οδήγησε σήμερα την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μην αυξήσει τη ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών και ανάγκασε την Τράπεζα της Ελλάδας να εισηγηθεί την ενεργοποίηση μέτρων τραπεζικής αργίας και περιορισμού στις τραπεζικές αναλήψεις. Είναι πλέον περισσότερο από σαφές ότι αυτή η απόφαση δεν έχει κανέναν άλλο στόχο πέρα από το να εκβιάσει τη βούληση του ελληνικού λαού και να παρεμποδίσει την ομαλή δημοκρατική διαδικασία του δημοψηφίσματος. Δεν θα τα καταφέρουν όμως. Οι κινήσεις αυτές θα επιφέρουν το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Θα πεισμώσουν ακόμη περισσότερο τον ελληνικό λαό στην επιλογή του να απορρίψει τις απαράδεκτες μνημονιακές προτάσεις και τα τελεσίγραφα των δανειστών. Ένα πράγμα όμως παραμένει βέβαιο. Η άρνηση της ολιγοήμερης παράτασης και η απόπειρα ακύρωσης μιας κορυφαίας δημοκρατικής διαδικασίας αποτελεί πράξη προσβολής και μέγιστη ντροπή για τη δημοκρατική παράδοση της Ευρώπης. Για το λόγο αυτό έστειλα σήμερα εκ νέου το αίτημα της σύντομης παράτασης, αυτή τη φορά στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και στους 18 αρχηγούς των κρατών της Ευρωζώνης, καθώς και στους επικεφαλείς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αναμένω την άμεση αντίδρασή τους σε ένα στοιχειώδες αίτημα δημοκρατίας. Είναι οι μόνοι που μπορούν το συντομότερο δυνατόν, ακόμα και απόψη το βράδυ, να ανατρέψουν την απόφαση του Eurogroup και να δώσουν τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αποκαταστήσει τη ροή της ρευστότητας των τραπεζών. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, αυτό που απαιτείται τις επόμενες μέρες είναι νυφαλιότητα και υπομονή. Οι καταθέσεις των πολιτών στις ελληνικές τράπεζες είναι απολύτως διασφαλισμένες. Το ίδιο διασφαλισμένη είναι και η καταβολή των μισθών και των συντάξεων. Οι όποιες δυσκολίες εμφανιστούν πρέπει να αντιμετωπιστούν με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα. Όσο πιο ψύχρεμα αντιμετωπίσουμε τις όποιες δυσκολίες, τόσο πιο σύντομα θα τις ξεπεράσουμε και τόσο πιο ήπιες θα είναι οι συνέπειές τους. Έχουμε σήμερα την ευκαιρία να αποδείξουμε στους εαυτούς μας και στον κόσμο ολόκληρο ότι το δίκαιο μπορεί να κερδίσει. Έχουμε για άλλη μια φορά την ιστορική ευκαιρία να στείλουμε στην Ευρώπη και στον κόσμο ολόκληρο μήνυμα ελπίδας και αξιοπρέπειας. Και να θυμάστε, τούτε στις κρίσιμες ώρες που όλοι αναμετρώμαστε με το ανάστημα της ιστορίας μας, ο μόνος μας φόβος είναι ο φόβος. Δεν θα τον αφήσουμε να μας κερδίσει. Θα τα καταφέρουμε. Η αξιοπρέπεια των Ελλήνων απέναντι στους εκβιασμούς και στο άδικο θα στείλει μήνυμα ελπίδας και περηφάνειας την άλλη Κυριακή σε ολόκληρη την Ευρώπη.